Τέσσερι γυναίκε μέλη συνεργείου καθαρισμού καταδικάστηκαν από το μονομελέ εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 5 ετών έκαστη, επειδή έκλαβαν συστηματικά εμπορεύματα όπω ενδύματα, λευκά είδη, φομπιζού, συνολική αξία άνω των 100.000 ευρώ από τέσσερα επώνυμα καταστήματα τη οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021, όταν οι καθαρίστριε, τελειώνοντα τη βάρδιά του, συνελήφθησαν έχοντας την κατοχή του σακούλε με κλοπημαία. Οι ίδιε είχαν διαπράξει τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτου διαδοχικέ κλοπέ χωρί να γίνουν αντιληπτέ. Το κουβάρι τη υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνε των εμπορικών καταστημάτων ανήκουν στον ίδιο όμιλο άρχισαν να διαπιστώνουν σημαντικέ ελλείψεις σε εμπορεύματα σε βαθμό που δεν δικαιολογούνταν από τον όγκο των πωλήσεων. Λόγω τη μεγάλη έκταση των κλοπών, αποκλείστηκε η εκδοχή να οφείλονται οι κλοπέ αυτέ σε πελάτε ή υπαλλήλου, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από τι κάμερε ασφαλεία. Οι υποψίε στράφηκαν στι καθαρίστρε και επιβεβαιώθηκαν όταν συνελήφθησαν με τα κλεμμένα εμπορεύματα πάνω του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενε με καταγωγή από τη Γεωργία και την Αρμενία δρούσαν κατά τη διάρκεια τη νυχτερινή εργασία του την ώρα που τα καταστήματα ήταν κλειστά. Μεριμνούσαν δε να αφαιρέσουν με ψαλίδια του αντικλεπτικού μηχανισμού που διέθεταν τα εμπορεύματα. Κάποιοι μηχανισμοί εντοπίστηκαν πεταμένοι στα φρεάτια των ανελκυστήρων, κατέθεσαν μάρτυρε υπάλληλοι των καταστημάτων. Σημειώνοντα ότι κλοπέ καταγράφηκαν και από τι αποθήκε. Κατά την ίδια δικογραφία, οι κατηγορούμενε αποχωρούσαν από τη δουλειά του με όχημα τη εταιρεία καθαρισμού, εντούτοις δεν διαπιστώθηκε από την έρευνα εμπλοκή άλλων προσώπων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι και στην ταράτσα, μία εκ των κατηγορούμενων, η μόνη που προφυλακίστηκε, βρέθηκαν εμπορεύματα αξία σχεδόν 30.000 ευρώ, την κλοπή των οποίων αποδέχθηκε. Στι απολογίε του, οι συγκατηγορούμενέ τη αποδέχτηκαν μόνο ότι έκλεψαν τα εμπορεύματα που είχαν βρεθεί κατά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ετοιμιγωρία του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενες συνενώθηκαν για τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Σε όλες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικού όρου εν ώψη τη δευτεροβάθμιας δίκης. Ο εισαγγελέας της έδρας εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα κλεμμένα κάπου διοχετεύονταν, κάπου μεταπολούνταν.